δικός των προβληματισμών μου για αυτούς οι οποίοι σήμερα διαρριγνύουν τα ημάτια τους κατά της προσωπικής διαφοράς, όταν ήταν οι ίδιοι οι οποίοι την θεσμοθέτησαν. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό να γίνεται αυτό σήμερα. Από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αφού πετσόκοψε τις συντάξεις, θέσπισε την προσωπική διαφορά, έρχεται σήμερα και λέει ως διαμαγείας με έναν νόμο και με έναν άρθρο θα μπορεί αυτή να την καταργήσει. Οπότε πράγματι υπήρχαν αδικίες, γιατί υπήρχαν συνταξιούχοι και όχι μόνο, θέλω να το τονίσω αυτό, συνταξιούχοι με υψηλές συντάξεις, υπήρχαν συνταξιούχοι με χαμηλές συντάξεις, οι οποίοι επειδή για κάποιο λόγο είχαν προσωπική διαφορά, δεν είδαν αύξηση. Είμαστε σήμερα στην θέση να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για την υλοποίηση του προϋπολογισμού του 2023. Επειδή, όπως έχω πει πολλές φορές, η οικονομία μας αναπτύσσεται καλύτερα από το προσδοκόμενο, αυτό δημιουργεί και περισσότερα έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό. Οπότε είμαι σήμερα σε θέση να αναγγείλω ότι θα υπάρχει ένα έκτακτο βοήθημα για συνταξιούχους οι οποίοι δεν είδαν αύξηση στις συντάξεις τους λόγω της προσωπικής διαφοράς, το οποίο θα είναι μεταξύ 200 και 300 ευρώ ανάλογα το ύψος των συντάξιμων αποδοχών τους και της τυχόν σύνταξης που έλαβαν. Συγκεκριμένες εξαγγελίες θα γίνουν αύριο από το Οικονομικό Επιτελείο, από τον Υπουργό Οικονομικών, τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον Υπουργό Εργασίας. Η παροχή αυτή, το έκτακτο βοήθημα αυτό, θα δοθεί εφάπαξ και εκτιμούμε ότι το δημοσιονομικό του κόστος μπορεί να προσεγγίσει τα 300 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μια σημαντική δηλαδή πρόσθετη βοήθεια. Πάντα τονίζω όμως στα πλαίσια των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων. Δεν πρόκειται, το είπα και χθες, το επαναλαμβάνω και σήμερα, αυτή η κυβέρνηση δεν πρόκειται να ξεφύγει από τον δρόμο της δημοσιονομικής υπευθυνότητας. Όσο όμως δημιουργείται δημοσιονομικός χώρος, θα φροντίζουμε να διορθώνουμε τις όποιες αδικίες.